πρέπει στη ζωή να καταλάβουμε τι ακριβώς, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος μας. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα η οποία είναι με χοντρές γάμπες και είναι τηλεφωνήτρια στο Μετρόπολης ή είναι, ξέρω εγώ, στο Μασούτι η κοπέλα η οποία είναι στο ταμείο, να θέλει να γίνει μοντέλο. Δηλαδή, να πάει να γίνει μοντέλο, το οποίο δεν μπορεί να σπάσει το τακούνι της, να πέσει κάτω και να γίνει ρεζίλ των σκυλιών. Τι θέλω να πω με αυτό. Ακούω πολλές φορές ομάδες οι οποίες είναι κατώτερες σε ποιότητα, σε ταχύτητα, σε τέχνη, να λένε οι προπονητές ότι θα πάμε στα ίχια να χτυπήσουμε το παιχνίδι και να μεταφέρουν αυτό το στυλ στους παίκτες. Ακούω έναν πυγμάχο ο οποίος είναι μέτριος, να λέει πάω σκίσω τον Τάισον ή τον ξέρω εγώ τον Ζαμπίδη. Πρέπει να είναι δηλαδή να σέβονται τον αντίπαλο και τον χώρο τον οποίο αμήνονται. Ο ΠΑΟΚ σήμερα μπήκε μέσα στην Τούμπα και έκανε ένα 20 λεπτό, ένα pressing ψηλά, φοβερό pressing ψηλά. Θα ρίξει και έρχονταν να παίξει η Τρίπολη, ο Πανετολικός ή ο ξέρω εγώ η Κέρκυρα, να την πνίξει μέσα στην περιοχή και να δημιουργήσει τα σπαρατάφτα. Το έκανε. Ανάλωσε πάρα πολλές δυνάμεις το πρώτο 20 λεπτό. Δηλαδή, αυτό που είδαμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά ήταν και μια απόρρεια μιας ψυχολογικής κακής κατάστασης των παικτών, έτσι, είναι λογικό. Αλλά όταν κάνω εγώ ένα 0, θα προηγούμε με ένα 0, όταν δημιουργώ το συν 1 και ακόμα και με ένα 1 πάω παράταση. Συνεχίζω να περσάρω ψηλά, συνεχίζω να συμπεριφέρομαι. Αισθανείς και είμαι εγώ ο Κούρκουλος ή ο Ντάφτη Χόμπτον, ενώ είμαι ο Γιονάκης ξέρω εγώ, και ο Βασίλης Λογοθετήδης. Νομίζω ότι κάπου χάθηκε ο ρόλος. Θα πάμε στην Τούμπα και δεν πρέπει να παίξω άμυνα και δεν πρέπει να δώσω χώρο και θα παίξω εγώ μπροστά κτλ. Μα θα το κάνεις, αν το κάνεις 5 λεπτά, 10 λεπτά, κάνεις τον γκολ. Γυρίζεις πίσω. Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ με τον Τούντορ έπαιξε και έφερε 1-1 με την Dortmund εδώ και την κέρδισε 1-0 εκεί με 5-4-1 με την άμυνά του να είναι στα 25-30 μέτρα, αλλά όταν έφευγε με μεγάλη ταχύτητα, που μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό, θα τον χάλαγε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζω box to box με ένα πυγμάχο και δημιουργώ μια κατάσταση, το δίνω μια μπουνιά και συνεχίζω να πάω το ρίξω στο ρίξ, αντί να κάτσω άμυνα, να του δώσω να ξανανοιχτεί, να τον ξαναχτυπήσω. Ήταν λάθος η προσέγγιση και είναι μεγάλο λάθος να στοχοποιηθεί ο τερματοφύλακας, ενώ όλο το οικοδόμημα ήταν δομημένο λάθος. Ακόμα και το γκολ που τρώει ο Πασχαλάκης, που την παίρνει την μπάλα, την βγάζει έξω, κάνει τον πέναλτι, είναι μετά από λάθος γύρισμα του Μάτιος στην περιοχή του. Θα μου πεις γιατί δεν το άφησε να βγει έξω, δεν το άφησε. Δηλαδή δεν πρέπει να πέσουμε πάνω στο Πασχαλάκη και να πούμε ότι φταίει αυτός να στοχοποιηθεί, ενώ όλη η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ εμένα ήταν λάθος. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει στα ίσια την Μπενφίκα και ενώ έχει το σκορ του υπέρ. Κοίτα αυτά τα στατιστικά του κόλου του Γαλάνη που σουτάρει ο Πέλκας από 40 μέτρα και η μπάλα πάει στο Περιστέρι και το έχει σαν στατιστική, είναι η μεγαλύτερη μαλακία και το κάνουν γιατί παίρνουν λεφτά οι στατιστικές. Είναι μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πάνω στα στατιστικά του ποδοσφαίρου. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε. Επίσης, είπαμε ότι δεν μπορούσε να βγει το μαρκάρισμα πάνω στον πίτσι. Και επίσης, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ τα πλάγια μπακτου να είναι εσαΐ οι καλύτεροι παίκτες κάθε φορά. Ο Βιερίνια, ο οποίος είναι εξτρέμ, σε υψηλό επίπεδο πήγε να διαχειριστεί ένα παιχταρά που λεγόταν Σάλβιο. Δεν μπόρεσε. Και όταν δόθηκε και χώρος μεγάλος στο Σάλβιο, εφόσον ο ΠΑΟΚ έπαιζε ψηλά, θα δημιουργόταν μεγαλύτερα προβλήματα. Και όταν έχω τον Κάνιας, τον Βιερίνια, τον Μαωρίσιο και ποδοσφαιριστές όχι πολύ καλούς στα μαρκαρίσματα, δεν πάω μετά το 1-0 να βάλω δεύτερο, τρίτο, αντί να διαχειριστώ λίγο την κατάσταση πίσω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ την είδε πολύ μεγάλος γκόμενος, ενώ είναι ο Φουκαράς και ο Γόησης κάτω Τούμπας που απάει στην Τιμισχή, οι Γόησες με τα δίμετρα πόδια θα του πούνε χωριά την κάτσε στη γραμμή.
καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ για μένα ήταν ο Ελ Καντουρί. Ήταν ο λιγότερο κακός. Χειρότερος παίκτης είναι ο Μάτος. Χειρότερος παίκτης είναι ο Μάτος. Γιατί ο Μάτος, μία, δύο, τρεις, πέντε, θα πρέπει να καταλάβει ότι παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, ότι δεν παίζει ο Σέζος διαιτητής και θα πρέπει να τον ξεκούραζε ο προπονητής του και να γλίτωνε, να τον έκανε μια αλλαγή να βάζει τον Κίτσιο εκεί πέρα. Ο Μελισσανίδης σήμερα μπορεί να γαμίσει 20 χρόνια χωρίς Βιάγκρα. Ο Μελισσανίδης σήμερα μπορεί να γαμίσει 20 χρόνια χωρίς Βιάγκρα και να το ευχαριστηθεί. Αυτό έχω να πω εδώ. Α, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Δεν μπορεί στο πρώτο ημίχρονο με 50-50 κατοχή να τρέξαν οι παίκτες της Μπενφίκα 4 χιλιόμετρα περισσότερα από τον ΠΑΟ με τόσο pressing ψηλά. Μιλάμε ότι υπάρχουν ο Πίτσι με τον Τζέμστον και Χαφ το Φέισα, τρεις, εναντίον Κάνιας, Μαωρίσιο και Πέλκας. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή έχω το Φέισα, εξάρι, αυτό το κοτοπούτανο τον Πίτσι με τον Σέστον, πώς το λένε, τα δύο οχτάρια τα οποία πατάνε περιοχή με ποιότητα, και εγώ έχω τον Κάνια, το σκατοδοχείο, τον Μαωρίσιο και τον Πέλκο, ο οποίος είναι δεύτερος φορ και τον βαφτίζω εγώ Χαφ. Λοιπόν, καλή να τα κερδίσουμε την Τρίπολη. Πάρουμε πρωτάθλημα. Εντάξει, να κοιμάστε στο χωριό μας. Αλλά δεν μπορεί η λαϊκή της Τούμπας να πάει στην Επίδαυρο να παίξει θέατρο. Δεν γίνεται. Ακόμα είναι νωρίς. Οκ, boys. Καλό βράδυ, Μαλάτο. Καλό βράδυ. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.